Κύριε συνάδελφε, κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εγώ για την ερώτησή σας. Για τις ερωτήσεις σας θα ακολουθήσει και μία ακόμα. Αν και προδήλως δεν συμφωνώ με την επιχειρηματολογία σας, το σκεπτικό και τα συμπεράσματά σας. Ειδικά σε ό,τι αφορά το τραπεζικό σύστημα και την τρέχουσα κατάσταση και λειτουργία του, αν το συγκρίνουμε με το τι συνέβαινε πριν από λίγα χρόνια. Πολύ καλύτερη κατάσταση τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού των τραπεζικών ιδρυμάτων. Σχετικά με το αν το υπερταμείο, γιατί υπάρχει και αυτό το ερώτημα, εντάσσεται ή όχι στο δημόσιο, και αναφορικά με την αποτίμηση των στοιχείων του, θα τοποθετηθώ αναλυτικά στην επόμενη ερώτηση. Σε σχέση όμως με τις όποιες επιδοτήσεις που αναφέρεται ότι χορηγήθηκαν από το ελληνικό δημόσιο σε θυγατρικές σε ΕΣΥΠ, διευκρινίζω ότι δεν πρόκειται για επιδοτήσεις που χορηγούνται άλογα. Συγκεκριμένα, το δημόσιο επιδοτεί τον ΟΑΣΑ με σκοπό την παροχή καθολικής υπηρεσίας για την επέκταση του συγκοινωνιακού έργου, την επιτέλεση του συγκοινωνιακού έργου και στηρίζεται πάντα στην ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με βάση αυτή την νομοθεσία ρυθμίζεται το κόμιστρο και ο μηχανισμός επιδοτήσεων. Οι επιχορηγήσεις αυτές, οι επιδοτήσεις όπως λέτε, που καταβάλλονται στον ΟΑΣΑ, εδράζονται σε τρεις ουσιαστικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας έχει να κάνει με την επιδότηση συγκεκριμένων δαπανών λειτουργίας, ώστε να δύναται ο ΟΑΣΑ να διατηρεί ακόμα και σήμερα το εισιτήριο σε τιμή χαμηλότερη του κόστους. Δεύτερον, την αποζημίωση του ΟΑΣΑ για τη δωρεάν ή με σημαντική έκπτωση μετακίνηση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού στο πλαίσιο της κρατικής κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι οι άνεργοι, οι μαθητές, οι φοιτητές, οι ηλικιωμένοι, οι ένστολοι και άλλοι. Τρίτον, την παροχή τα έτη 2020 και 2021 έκτακτης επιχορήγησης των ΟΑΣΑ για την απώλεια εσόδων που είχε λόγω της πανδημίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παρά την δραματική πτώση της κυκλοφορίας των επιβατών πελατών, ο ΟΑΣΑ εξακολουθεί να παρέχει το ίδιο μεταφορικό έργο. Στην ουσία, η επιδότηση εισπράτεται από τον ΟΑΣΑ, αλλά η επιδότηση αφορά τον ίδιο τον πολίτη και τη δυνατότητά του να μετακινείται προσιτά και με ποιοτική υπηρεσία. Στόχος μας, και θα το επαναλάβω και άλλη φορά και στη δευτερολογία μου και στη δεύτερη ερώτησή σας, όπως αναφέρεται στις στρατηγικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών που εστάλησαν στην ΕΣΥΠ τον Φεβρουάριο του 2021 και οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία εκπονήθηκε το στρατηγικό σχέδιο της ΕΣΥΠ, είναι ένα νέο, αποδοτικότερο σύστημα δημοσίων συγκοινωνιών που θα προωθεί την βιώσιμη αστική κινητικότητα προσαρμοσμένο στις τρέχουσες συγκοινωνιακές απαιτήσεις του κάθε επιβάτη. Επιπλέον, η κυβέρνηση χορήγησε, για να μιλήσω και για το δεύτερο περιουσιακό στοιχείο, στην ΑΕΔΙΚ επιδότηση για λόγους δημόσιας ασφάλειας, προκειμένου, όπως πολύ σωστά είπατε, να αποκατασταθεί η λειτουργία της διόρυγας και να δρομολογηθούν οι ενέργειες για την αποκατάσταση της ζημίας. Από το τέλος της χρήσης 2020 παρατηρήθηκαν συχνές καταπτώσεις από τα πρανή της διόρυγας, ό,τι είπατε ακριβώς, με αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία αυτής και να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα η διόρυγα να παραμένει κλειστή για την αυσιπλοεία και την διακίνηση εμπορευμάτων. Λόγω του σημαντικού ρόλου που παίζει η λειτουργία της διόρυγας για την εγχώρια και τη διεθνή αυσιπλοεία, αλλά και για τον θαλάσσιο τουρισμό, η διοίκηση της ΑΕΔΙΚ ετήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να χρηματοδοτήσει και να αναλάβει τη μελέτη και κατασκευή των απαιτούμενων έργων. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών χαρακτήρισε το έργο της αποκατάστασης ως σύνθετο και ειδικό εθνικού επίπεδου. Η δαπάνη του έργου έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βιλιάρδο, έχει το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, αν κατάλαβα καλά, δεν θα σταματήσουν οι επιδοτήσεις, οι επιχορηγήσεις, όπως εσείς τις ονομάσετε, και δεν θα διεκδικηθεί η επιστροφή των προηγουμένων επιδοτήσεων. Τώρα, στη δευτερολογία έχω το εξής. Στη 13η αξιολόγηση αναγράφεται πως το υπερταμείο έχει καταρτήσει επιχειρηματικό σχέδιο που όμως δεν έχουμε στη διάθεσή μας. Το είπατε και προηγουμένως.
Οπότε το αίτημά μας είναι να δημοσιοποιηθεί για να μπορέσουμε και εμείς να το μελετήσουμε. Στις σελίδες 39-42 αναγράφεται ότι με το επιχειρηματικό σχέδιο το Επιταμείο επιδιώκει τη βελτίωση της απόδοσης των δημοσίων επιχειρήσεων μέσω του καθορισμού δικτών και δράσεων. Ειδικότερα αναγράφεται το εξής. Το σχέδιο καθορίζει τους βασικούς δείκτες απόδοσης με τους οποίους η εταιρεία θα παρακολουθεί τις επιδόσεις της, καθώς επίσης λεπτομερείς ενέργειες προκειμένου η εταιρεία να λειτουργήσει ως επενδυτής και μεταρρυθμιστής των κρατικών επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της. Οι απαραίτητες αλλαγές καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο, περιλαμβάνουν τη δυνατότητα των διοικητικών συμβουλίων των κρατικών επιχειρήσεων να ασκούν τυπικές αρμοδιότητες των ανωνύμων εταιριών, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη στελέχωση και την εσωτερική οργάνωση, καθώς επίσης την ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων και την εκμετάλλευση συνεργειών. Ενώ η αλήθεια εδώ, απολύσεις και προσλήψεις Golden Boys όπως τη ΔΕΗ χωρίς να ρωτήσει, αλλαγές τιμολογίων μήπως. Αναφέρεται επιπλέον, ειδικά στον ΟΑΣΑ, που επιχορηγήθηκε έμεσα μέσω των ενισχύσεων της πανδημίας, τις οποίες αναφέρεται και εσείς προηγουμένως, με μίσθωση ΚΤΕΛ που καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό κόστους 50 εκατομμυρίων για το 2021 και το 2022, με προσλήψεις σε ΟΣΥ και στάση και με leasing λεωφορείων. Η πατέντα της σύμβασης απόδοσης, δηλαδή τα μπόνους για να κάνει τη δουλειά του καλύτερα, φαίνεται εδώ πως θα συνεχιστούν, με κριτήριο της σελίδας 41 της αξιολόγησης. Εκτός του ότι τώρα είναι απαράδεκτες αυτές οι διαδικασίες, θα θέλαμε να μας προσκομιστεί η σύμβαση απόδοσης για να δούμε τι περιλαμβάνει. Πώς συμφωνήθηκε αλήθεια? Επιπλέον, αφού ο ΟΑΣΑ ανήκει στο υπερταμείο των ξένων, θα μπορούσε και θα έπρεπε να τα λάβει όλα αυτά μόνο του. Σημειώντας πως το επίπεδο υπηρεσιών είναι απαράδεκτο μέσα στην πανδημία και δεν έχουν αγοραστεί ή συντηρηθεί βαγόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχει επικίνδυνος για την υγεία συνωστισμός. Δεν το αναφέρουμε στο Υπουργείο Υποδομών, επειδή για το υπερταμείο είστε εσείς υπεύθυνος. Τέλος, οι αγορές σε λεωφορεία και βαγόνια θα καλυφθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης της χώρας. Δηλαδή, χρήματα που ανήκουν στο δημόσιο θα ενισχύσουν μια μη κρατική επιχείρηση. Τονίζω, μη κρατική επιχείρηση. Όπως με τα ΕΣΠΑ για τη Μονάδα Φυσικού Αερίου του Μυτιλινέου και για την αναβάθμιση των 14 αεροδρομίων της Fraport. Οι ερωτήσεις μας είναι οι εξής. Πρώτον, θα απαιτηθεί βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν οι εταιρείες του υπερταμείου, ειδικά οι κοινοφελείς? Πώς μπορεί το δημόσιο να συνδράμει και να ελέγξει το εμφανές αποτυχημένο και ζημιογόνο υπερταμείο? Θα επιστραφούν στο δημόσιο η ΕΑΘ και η ΕΙΔΑΠ? Και δεύτερον, θα απαιτηθεί αποζημίωση από το υπερταμείο για τις ζημίες που προκαλεί από τις ανεπαρκείς υπηρεσίες του, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στην κλειστή διόρυγα της Κορίνθου? Εμείς θα στηρίζαμε τη διεκδίκηση αποζημιώσεων, καθώς επίσης την παραπομπή αναδρομικά όλων των στελεχών του υπερταμείου για ζημίες του δημοσίου και των πολιτών. Ειδικά αφού τελείωσαν τα μνημόνια, όπως βέβαια εσείς ισχυρίζεστε, για μας δεν τελείωσαν ποτέ, και δεν υπάρχει θέμα εκβιασμού με τις δόσεις, όπως από την Ισπανία για τα στελέχη της στο Ταϊπέδ το 2017. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Υπουργέ, για τη δευτερολογία σας. Κύριε συνάδελφε, επειδή έχω τρεις ερωτήσεις να απαντήσω σήμερα σε θέματα ΕΙΔΑΠ, θα απαντήσω σε συνάδελφό μας του Ελληνικού Κοινοβουλίου διακριτά στην τρίτη ερώτηση. Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα που θέτεται, η ΕΣΥΠ με βάση τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της χώρας που αναλήφθηκαν από το 2015-2016 κατέχει συμμετοχές του δημοσίου σε επιχειρήσεις του νόμου 3429 του 2005, τις οποίες πρέπει να διαχειρίζεται επαγγελματικά, να επαυξάνει την αξία τους και να τις αξιοποιεί σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ. Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται από την εταιρεία πρέπει να υπόκεινται στην κατάλληλη εποπτεία, πρέπει να υλοποιούν και να υποστηρίζουν τις εφαρμοστές τομεακές πολιτικές κυβέρνησης και μπορούν να αναλαμβάνουν κατόπιν ανάθεσης την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις κοινές αξίες της Ένωσης που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, σωστά αναδείξατε πτυχές του στρατηγικού σχεδίου. Με βάση το στρατηγικό της σχέδιο, το οποίο όπως προανέφερα βασίζεται στις στρατηγικές κατευθύνσεις του βασικού μετόχου, δηλαδή του Υπουργείου Οικονομικών,
γίνεται συστηματική προσπάθεια για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και εξυπηρέτηση του πολίτη να τοποθετείται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της. Γίνεται εστίαση στη δημιουργία στο σχέδιο νέων υπηρεσιών που αναβαθμίζουν την εμπειρία των πολιτών, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται και υλοποιούνται συγκεκριμένες υπηρεσίες προσβάσιμες σε όλους και δράσεις στήριξης ευπαθών ομάδων. Ας δούμε ορισμένα από τα παραδείγματα. Πρώτον, οι συγκοινωνίες Αθηνών φέρνουν στο προσκήνιο την ισότιμη πρόσβαση στη μετακίνηση. Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες του ομίλου ΟΑΣΑ για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας με ειδικές απαιτήσεις. Έχει αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων, έχουν προσθεθεί επιπλέον οχήματα για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου. Υπηρετείται με αυτόν τον τρόπο μία από τις στρατηγικές κατευθύνσεις που είχαμε θέσει ως Υπουργείο Οικονομικών στον τομέα των μεταφόρων. Δεύτερο, εφαρμόζεται στην πράξη η κυκλική οικονομία. Ενισχύεται το πρόγραμμα της ΚΑΦ, Social Plate, για την μείωση της πατάλης του φαγητού και τη στήριξη ευπαθών ομάδων μέσω σημαντικής επιχορήγησης από το Πράσινο Ταμείο. Αντίστοιχα και ο ΚΑΑ αναπτύσσει το πρόγραμμα κοινωνικού πιάτου σε κοινωνικές δομές, ενώ παραδόθηκε η νέα σύγχρονη ιχθυόσκαλα Βόλου με στόχο την ανάπτυξη του εμπορίου αλιευτικών προϊόντων στην κεντρική Ελλάδα, αλλά και την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των ιχθυοσκαλών και του χονδρικού εμπορίου. Τρίτον, τέλος, το υπερταμείο, το αναδείξατε αυτό, λειτουργεί παράλληλα ως πολλαπλασιαστής υπεραξίας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του μετόχου. Μέσα από την στενή παρακολούθηση της πορείας και της πραγματικής αξίας των εταιριών του, το υπερταμείο επανεπενδύει σε αυτές, ενισχύοντας την αξία τους προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Ειδικότερα, όπως ορθώς αναδείξατε, εποπτεύει μέσα από την ενίσχυση των αρχών διαφάνειας όλες τις θυγατρικές, αποτιμά μέσα από την εισαγωγή του νέου Net Asset Value Index την πραγματική αξία της κάθε θυγατρικής και επιδιώκει την καινοτομία και την ευελιξία μέσα από νέες πρακτικές που θα ενισχύσουν τις διαδικασίες λήψεων στρατηγικών αποφάσεων. Σε ό,τι αφορά, και κλείνω με αυτό, το αν θα σταματήσουμε τις επιχορηγήσεις εντός εισαγωγικών, είναι πρόδειλο ότι αυτό, αν σταματήσει, ουσιαστικά σταματά η παροχή σημαντικού κοινωνικού έργου. Δεν νομίζω αυτό ούτε εσείς να το θέλατε. Δεν θα είναι υπέρ του πολίτη, διότι εάν διακοπεί η επιδότηση, για παράδειγμα, στον ΟΑΣΑ, αυτό σημαίνει αύξηση κομίστρων για τους συμπατριώτες μας και άρση της δωρεάν ή με σημαντική έκπτωση μετακίνησης για τις ειδικώς προστατευόμενες κοινωνικές ομάδες. Νομίζω εδώ τουλάχιστον θα συμφωνήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω, γιατί δεν το είπα στην προηγούμενη απάντηση στην ερώτησή σας, στην επίκαιρη ερώτησή σας. Το στρατηγικό σχέδιο της ΕΣΥΠ με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες που έθεσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, του μοναδικού μετόχου δηλαδή της ΕΣΥΠ, θα αναρτηθεί στο site. Οπότε θα είναι δημόσια προσβάσιμο. Εννοείται ότι διαφωνώ στον πυρήνα της τοποθέτησής σας. Κάνατε μια εισαγωγή λέγοντας η χώρα είναι άθλια οικονομικά. Πριν από λίγο βγήκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποθέτω δεν έχετε προλάβει να την δείτε, που έχει μια εικόνα εκτιμήσεων και προβλέψεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών οικονομιών την επόμενη διετία. Να σας τονίσω ότι η χώρα έχει μια πολύ καλή δημοσιονομική σταθερότητα την επόμενη περίοδο, τα επόμενα χρόνια. Μειώνεται σημαντικά το δημόσιο χρέος, συνεχίζει να μειώνεται η ανεργία. Η Ελλάδα θα έχει ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και το 2022 και το 2023. Νομίζω δεν σας κάνω πιο σοφό λέγοντας ότι οι εκτιμήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πιο υψηλές, πιο θετικές για τη χώρα από τις σταθερά συντηρητικές εκτιμήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Και η Ελλάδα θα είναι πρωταθλήτρια σε επενδύσεις μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών και το 2022 και το 2023. Με διψήφιο ποσοστό το 2022. Αυτά τα στοιχεία, που δεν είναι στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, δεν είναι στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης, είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
νομίζω δεν συμφωνούν με τις εκτιμήσεις σας περί άθλιας οικονομικής κατάστασης της χώρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, η ΕΣΥΠ συναισθήθη με το νόμο 4389 του 2016 ως δέσμευση της χώρας, το αναδείξατε, με σκοπό να διαχειρίζεται και να αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία. Μοναδικός μέτοχος της ΕΣΥΠ είναι το ελληνικό δημόσιο. Ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση. Η ΕΣΥΠ εντάσσεται εντός περιμέτρου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πλην όμως με περιορισμένες υποχρεώσεις σε σχέση με άλλους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού της, η ΕΣΥΠ συντάσσει το στρατηγικό σχέδιό της, το οποίο, όπως είπαμε προηγουμένως, βασίζεται πάνω στις στρατηγικές κατευθύνσεις που δίνονται από τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών. Το τρέχον στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας για την περίοδο 2022-2024 βασίστηκε στις στρατηγικές κατευθύνσεις που έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών με επιστολή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 11 Φεβρουαρίου του 2021 και στη συνέχεια εγκρίθηκε, όπως προβλέπει ο νόμος, από τον Υπουργό Οικονομικών. Στην τοποθέτησή σας αναφέρεται ότι η περιουσία της ΕΣΥΠ περιλαμβάνει δημόσιες επιχειρήσεις και ακίνητα. Σας επισημαίνω ότι η ΕΣΥΠ ως εταιρεία δεν κατέχει στο χαρτοφυλάκιό της ακίνητα, αλλά μόνο μετοχές στις άμεσες και λοιπές θυγατρικές της. Σε ό,τι αφορά στα πάγια της, αυτά είναι πλήρως καταγεγραμμένα και αφορούν στον εξοπλισμό για την στελέχωση των γραφείων της εταιρείας. Παράδειγμα, έπιπλα, μηχανογραφικό εξοπλισμό, παρεμφερή πάγια συνολικής αξίας της κτήσης 395.000 ευρώ και αναπόσβεσης αξίας 234.000 ευρώ. Ως εκ τούτου δεν έχει εφαρμογή ο ένφια, καθώς αυτός εφαρμόζεται επί εκκινήτων, γιατί έχετε και αυτό στο ερώτημά σας. Είναι αυτονόητο ότι για την αγορά του εξοπλισμού αποδόθηκε ΦΠΑ. Σε ό,τι αφορά τώρα τις θυγατρικές της, σας γνωρίζουμε πρώτον, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, θα κάνω μικρότερη τοποθέτηση δευτερολογία μου. Τα ίδιο χρησιμοποιούμενα πάγια αυτών ήταν ανέκαθεν καταγεγραμμένα, απεικονίζονται στους ισολογισμούς της εκάστοτε θυγατρικής και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. Δεύτερον, σε σχέση με τα επενδυτικά ακίνητα και δικαιώματα ακίνητων, γίνεται ένα σημαντικό έργο για την σταδιακή αποτίμησή τους, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό αυτών των ακινήτων, καθώς και το πλήθος, αυτή είναι αλήθεια, νομικών ή τεχνικών κολλημάτων. Ήδη έχει γίνει καταγραφή 2.500 ακινήτων. Είναι όμως γεγονός ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να επιταχυνθεί. Η ανάγκη επιτάχυνσης έχει αναγνωριστεί και αναφέρεται ρητά στο στρατηγικό σχέδιο της περίοδου 22-24 της ΕΣΥΠ. Γίνονται ενέργειες προς σκοπό αυτό, ενώ επιπρόσθετα ως Υπουργείο Οικονομικών έχουμε αναλάβει την υλοποίηση χάραξης της Εθνικής Στρατηγικής για τη δημόσια ακίνητη περιουσία που, ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, έχει και την αποτίμηση των ακινήτων των θυγατρικών της ΕΣΥΠ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βιλιάρδο, ο λόγος σε εσάς για τη δευτερολογία σας, χωρίς νέα ερωτήματα προϋποτίθεται. Κοιτάξτε, εγώ θα το ξαναπώ εδώ με την εμπειρία που η έννοια των επικαίρων έχει ερωτήματα στην πρωτολογία. Απαντήσεις από τον Υπουργό στην πρωτολογία. Μη ικανοποίηση ή ικανοποίηση από τον ερωτώντα. Γιατί η έννοια της δευτερολογίας, αυτή την έννοια έχει όχι, γιατί δεν τα ξέρει και τα ερωτήματα ο Υπουργός για να απαντήσει. Δεν υπερασπίζουμε τον Υπουργό. Λοιπόν, ορίστε, έχετε το δικαίωμα να πείτε ό,τι θέλετε. Ορίστε. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν όλα τα ερωτήματα που έχω θέσει τα γνωρίζει ο Υπουργός, ήταν στην ερώτησή μου. Δεν έχω κάτι καινούργιο. Απλά τα έχω μοιράσει στην πρωτολογία και στη δευτερολογία. Συγγνώμη, δεν σας χρεώνω. Δεν έχει κάτι καινούργιο. Να καταλάβω κι εγώ. Η ερώτηση που κατατίθεται επίκαιρη γραπτά θέτει ένα συλλογισμό και θέτει και κάποια ερωτήματα. Περιορισμένα κι όλα όπως προβλέπει ο κανονισμός. Ξέρει ο Υπουργός τη δευτερολογία σας? Ο Υπουργός ξέρει τα ερωτήματα, το πώς θα τα εκμεριώσω. Της πρωτολογίας. Προφανώς σε μία σελίδα δεν μπορώ να της εκμεριώσω. Της πρωτολογίας εννοώ. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί να σας απαντήσει και ο Υπουργός. Δεν έχω κάτι καινούριο, έτσι. Ότι πρέπει η δευτερολογία να έχει
αυτή την μεταξύ υπουργού και ερωτώντος, ναι, ναι, το διάλογο ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία και διαφωνία. Παλήμα, δεν έχουμε. Ορίστε, έχετε το λόγο, βάζω το χρόνο από την αρχή πάλι. Δικό σας ο χρόνος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ίσως η λέξη που είπα άθλια δεν είναι καλή, κακή οικονομική κατάσταση. Για μένα είναι κακή οικονομική κατάσταση τη στιγμή που το ιδιωτικό χρέος της χώρας πλησιάζει στα 300 δισεκατομμύρια ευρώ, πλησιάζει στο διπλάσιο του ΑΕΠ, και τη στιγμή που το δημόσιο χρέος πλησιάζει στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ, εκτός από την αποψήλωση του παραγωγικού μας εκτού και όλα τα υπόλοιπα. Όσον αφορά την ανάπτυξη, φυσικά θα έχει η Ελλάδα ανάπτυξη, αλλά γνωρίζετε και εσείς, όπως γνωρίζω και εγώ πολύ καλά, ότι 4 μόνο χώρες δεν έφτασαν στο ΑΕΠ του 2019 και οι 4 χώρες είναι τουριστικές χώρες. Εφέτο φαίνεται ο τουρισμός θα είναι καλύτερος, άρα θα μας δοθεί δυνατότητα. Σε σχέση τώρα με την ΕΣΥΠ, με το υπερταμείο, επίσης γνωρίζετε ότι ο έλεγχος ανήκει στους ξένους. Κάτι που έχει βρει το ΣΤΕ και το έχει επιβεβαιώσει. Σε σχέση με τα 2.500 ακίνητα που είπατε προηγουμένως, από την αρχή υπήρχαν 2.500 ακίνητα, άρα δεν έχει γίνει κάτι καινούριο. Τώρα θα συνεχίσουμε με το ότι, σύμφωνα με τη 13η αξιολόγηση και τη σελίδα 42, ενδιαφέρει η βελτίωση της διαχείρισης του φυλακίου της ΕΤΑΒ. Θυγατρικές εννοούμε, φυσικά δεν έχει το υπερταμείο δικά του ακίνητα, αλλά τα έχουν οι θυγατρικές. Όπου όμως χρειάζεται να υπάρχει η αξία του, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση της απόδοσής του ως ποσοστό της. Αυτός είναι ο λόγος που προτείνεται η αποτίμηση. Ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2023 για την ΕΤΑΒ, από ό,τι ξέρουμε, καθώς επίσης ως το τέλος του 2022 για τις επιχειρήσεις του ΤΑΙΠΕ στη σελίδα 40. Έτσι γράφει τουλάχιστον η αξιολόγηση. Ετούτοις γράφεται πως η διαδικασία θα είναι τέτοια, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ενεργειών πριν ολοκληρωθεί. Δηλαδή θα ξεπουλούνται περιουσιακά στοιχεία της χώρας προτού γίνει η απογραφή τους. Αυτό είναι που κυρίως μας ενδιαφέρει. Σε ποια επιχείρηση γίνεται κάτι τέτοιο? Σε καμία. Επίσης, η 13η αξιολόγηση και στις σελίδες 43-44 αναφέρεται ότι το υπερταμείο σκοπεύει να ξεπουλήσει σημαντικές επιχειρήσεις. Όπως τα ΕΛΠΕ, την Εγναντία, τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, της Ιγουμενίτσας και της Κέρκυρας, το υπόλοιπο ποσοστό του Ελευθέρου Βενιζέλος, της ΕΙΔΑΠ και η ΑΘ, τη ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ και η ΑΘ, βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την απόφαση ΟΣΤΕ, τη ΔΕΠΑ Υποδομών και την υπόγεια Δεξαμενή Καβάλας. Έως τα μέσα του 2022 ΔΕ και τα υπόλοιπα περιφερειακά λιμάνια, δηλαδή τα 10 μεγαλύτερα. Όσον αφορά τώρα τις συμμετοχές σε επιχειρήσεις, δεν εμφανίζονται αναλυτικά στοιχεία ούτε από το υπερταμείο ούτε από το ΤΑΙΠΕ. Καταγράφονται δε με μηδενική αξία επειδή τους παραχωρήθηκαν δωρεάν, όπως αναφέρεται στις οικονομικές τους καταστάσεις. Εκτός αυτού υπάρχουν εξωφρενικά στοιχεία, πραγματικά εξωφρενικά, δεν είναι υπερβολή η λέξη, όσον αφορά τις αξίες που εμφανίζονται κατά καιρού στον προϋπολογισμό. Για παράδειγμα, τα 10 μεγαλύτερα λιμάνια μας καταχωρούνται με αξία 50 εκατομμυρίων στον προϋπολογισμό του 2022. Όταν στον ισολογισμό του 2019, που συζητήθηκε πρόσφατα, με 120 εκατομμύρια. Με ένα άλλο παράδειγμα, ο λιμένας της Ελευσίνας, ένας από τους μεγαλύτερους λόγω καυσίμων, καταχωρείται με αξία 895.400 ευρώ, ενώ ο λιμένας του Ναυλαβρίου με 303.000 ευρώ, με πολύ λιγότερα δηλαδή από ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά. Η Λάρκο εκτιμάται στα 60,3 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό, όταν στον απολογισμό του 2019 είχε διαγραφεί η αξία της. Ενώ η Εγναντία εμφανίζεται στα 7,2 δις από 6,1 δις στον απολογισμό του 2019. Δεν είναι χαόδης αυτή η κατάσταση? Λογικά λοιπόν δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στο υπερταμείο των ξένων ή στο ΤΑΙΠΕΔ όσον αφορά το ξεπούλημα χωρίς αποτιμήσεις. Θυμίζοντας πως ξεπουλήθηκαν τα 14 αεροδρόμια στη Φραπόρτ χωρίς να έχουν δημοσιευτεί οικονομικά του στοιχεία, ενώ δόθηκαν τα εξαπλάσια για το αεροδρόμιο της Ατάλια με τους ίδιους περίπου επιβάτες. Η αξία πάντως των επιχειρήσεων ασφαλώς δεν εξαρτάται από τον εκάστοτε αγοραστή, όπως είχατε ισχυριστεί την προηγούμενη φορά στην ερώτησή μας για τη Λάρκο, αλλά από τον κλάδο της επιχείρησης, τις μελλοντικές της προοπτικές, τα σχέδια αξιοποίησής της και ούτω καθεξής. Οι ερωτήσεις μας εδώ είναι εξής. Πρώτον, θα παγώσουν οι διαδικασίες ξεπουλήματος έως ότου ολοκληρωθούν οι αποτιμήσεις των εταιριών και των παγίων? Θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα πριν ληφθούν αποφάσεις για το ξεπούλημα? Και δεύτερον, με δεδομένο το ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι αναξιόπιστες, κυρίως λόγω της απουσίας των καταγεγραμμένων παγίων, τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε? Για παράδειγμα, εμείς προτείνουμε μία αποδοχή των οικονομικών καταστάσεων και την αλλαγή του ορκωτού λογιστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Αξιότιμη κύριε συνάδελφε, έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι σέβομαι τις θέσεις και τις τοποθετήσεις όλων των συναδέλφων. Είτε αφορούν λεκτικές ακροβασίες,
είτε αφορούν την ουσία ενός ζητήματος. Πριν από λίγο είπατε ότι δεν είναι άθλια τελικά η οικονομική κατάσταση στη χώρα, αλλά είναι κακή. Θα έλεγα να κάνουμε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Είναι μια οικονομική συγκυρία γεμάτη προκλήσεις και αβεβαιότητες που επιβαρύνει σημαντικά οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μειώνει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά η κυβέρνηση συνολικά, συνεκτικά, όπως απέδειξε και κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, χτίζει, έχτιζε και χτίζει δίκτυα ασφαλείας πάνω από τους πολίτες για να τους στηρίξει. Να τους στηρίξει γενναία και αποφασιστικά. Και επιτρέψτε μου να σας πω, όπως έχω πει και δημόσια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, επειδή έχω τη σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει πιο γενναία από πολλές άλλες χώρες και σίγουρα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην τρέχουσα ενεργειακή κρίση. Κατά το ίδιο σκεπτικό, θα σας προέτρεπα να αποφύγετε αναφορές ότι στη 13η αξιολόγηση υπάρχει καταγραφή της λέξης ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας από τα ΙΠΕΔ. Πουθενά δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Το ADP, το Asset Development Plan, όπως είχε προκύψει και από την προηγούμενη κυβέρνηση, επικαιροποιήθηκε, πέρασε και η ΣΥΠ και αφορά την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Μεταξύ άλλων και λιμένων, και έχουμε πει δημόσια ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχει θέσει και η ελληνική κυβέρνηση. Δεν μιλάμε για ξεπούλημα, μιλάμε για αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Αναφορικά τώρα, με το δεύτερο ερώτημα το οποίο θέσατε, η αποτίμηση διενεργείται με βάση τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες και την κείμενη νομοθεσία. Οι ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις και οι οικονομικές καταστάσεις στις οποίες αναφερθήκατε απεικονίζουν τη συνολική, ενοποιημένη, καθαρή θέση και τα ίδια κεφάλαια του συνόλου των θυγατρικών της ΕΣΥΠ υπόκεινται στους όρους δημοσιότητας των ανωνύμων εταιριών, γιατί είπατε πού αλλού το είδατε αυτό, ίδιους κανόνες, ίδιους νόμους, ίδιοι όροι δημοσιότητας, ενώ όσο αφορά τις εισηγμένες θυγατρικές της ΕΣΥΠ, οι αποτιμήσεις είναι διαθέσιμες στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει του στρατηγικού σχεδίου της ΕΣΥΠ έχει ξεκινήσει η αποτίμηση των μετοχών των θυγατρικών της, όπως αναζητάτε και εσείς, μέρος της οποίας αποτελεί και η επικαιροποίηση της αξίας των μετοχών της, ώστε να αντικατοπτρίζεται τι, η πραγματική αξία αυτών. Είναι αυτονόητο ότι οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών της ΕΣΥΠ από ιδρύσεώς τους ελέγχονται από πιστοποιημένους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, όπως άλλωστε ισχύει για οποιαδήποτε ανώνυμη εταιρεία. Επίσης, στο δεύτερο σκέλος του δευτέρου ερωτήματός σας, ισχυρίζεστε, και έχω εδώ το ερώτημά σας, ότι είναι δεδομένο ότι οι οικονομικές καταστάσεις ΕΣΥΠ είναι αναξιόπιστες. Όπως προαναφέρθηκε, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες εγνωσμένου, αναγνωρισμένου κύρους και δεν αντιλαμβανόμαστε τι συνίσταται η αναξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, την οποία λαμβάνεται ως δεδομένη. Κύριε συνάδελφε, νομίζω όμως ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο εξής. Η εξασφάλιση συνθήκων απόλυτης διάβγειας, απόλυτης διαφάνειας, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής βαρύτητας των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΣΥΠ και της φύσης των δραστηριοτήτων τους, και εδώ νομίζω ότι έχουμε κοινή αγωνία, αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευση προτεραιότητα και έχει αποτυπωθεί εγγράφως στην επιστολή που σας προανέφερα για τις στρατηγικές κατευθύνσεις που αποστήλαμε στην ΕΣΥΠ, προκειμένου αυτή να συντάξει το στρατηγικό της σχέδιο. Πάνω σε αυτούς τους άξονες οφείλει και πρέπει να κινηθεί η διοίκηση της ΕΣΥΠ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Και εγώ ευχαριστώ και τον υπουργό.